Αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση ένα παλιό σαράβαλο να μετατραπεί όλος χερός σε μία Λαμποργίνη? Τι λες εσύ? Γίνεται? Μας ακούνε και μηχανικοί σήμερα. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβώ τώρα, άκου πώς έχει το θέμα. Πολλά γεγονότα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Πολλά γεγονότα τα οποία αποπροσανατολίζουν τους περισσότερους. Τα γεγονότα όμως υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν πάντα. Είναι καταστάσεις στις οποίες θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο όταν συμβαίνει μια νέα κατάσταση εμείς να συνεχίσουμε τη ζωή που κάναμε και πριν. Και είναι τόσο προσεκτικά σχεδιασμένα όλα αυτά που απορρεφούν εντελώς το νου μας. Βλέπουμε μια νέα κατάσταση να μας αποκλείει αυτά που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένα, όπως το να βγούμε μια βόλτα ελεύθερα. Wow! Κατοχή έχουμε, ή να πάμε να γυμναστούμε σε ένα γυμναστήριο. Το αποτέλεσμα είναι να μπλοκάρουμε τη συνέχεια της ζωής μας, αφήνοντας εντελώς τους στόχους μας και πολύ περισσότερο εν τέλει τον ίδιο τον εαυτό μας. Όμως το να συνεχίσουμε τους στόχους και την εξέλιξη του εαυτού μας μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται μάλλον καλύτερα δύσκολο, αλλά δεν είναι κάτι που δεν γίνεται, ούτε κάτι το αδύνατο όπως μας λέει ο νους μας. Χρειάζεται απλά μια προσαρμογή. Είναι παράλογο εν όψη των γεγονότων που είναι εξωτερικά από μας να μας επηρεάσουν εσωτερικά. Ναι, επηρεάζουν κατά μέρος τη ζωή μας, αλλά δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν τη συνέχεια της ζωής μας. Γιατί αν υποταχθούμε πάνω σε αυτό, θα αποκομίσουμε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που είχαμε όνειρο. Γιατί ζούμε? Κάποια όνειρα έχουμε. Ιδάλλως ας πεθάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος ζωής αν δεν έχεις ένα στόχο. Αντί λοιπόν για τη χαρά, θα καταλήξουμε να μας κυριεύει στο πέρασμα του χρόνου όλο και πιο δυνατή η κατάθλιψη. Αντί να φροντίσουμε το μυαλό και το σώμα μας, θα γινόμαστε εγκαταλελειμμένοι, γκρεμισμένοι και στεναχωρημένοι παχύσαρκοι. Και βέβαια αυτό δεν έχω κάτι με τους παχύσαρκους, προς Θεού. Ίσα ίσα έχω κάνει post υπέρ. Η κομπλεξικότητα πάει αλλού. Σε αυτούς που είναι ρατσιστές. Έτσι, το λέω σαν έννοια εγκατάλειψης του εαυτού. Και βέβαια αυτό βολεύει πολύ το μυαλό μας, το οποίο θέλει να είμαστε σε μια χαλαρή κατάσταση, οπότε και χρησιμοποιεί τα γεγονότα σαν δικαιολογία, έτσι. Είναι η καλύτερη του. Ήμασταν ένα καινούριο αυτοκίνητο και με τις καλύτερες προδιαγραφές ερχόμενη στη ζωή, που πάλιωσε και έγινε σαράβαλο πριν την ώρα του. Όλο αυτό όμως αν συνεχιστεί, το σίγουρο είναι ότι θα μας γεράσει πρόωρα, θα μας φύρει πρόωρα και θα μας θανατώσει πρόωρα, πρώτα εδώ και μετά εδώ. Όλο. Και σωματικά και πνευματικά. Και τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό? Γίνεται ένα σαράβαλο που έχει παλιώσει και έχει σαπίσει να μετατραπεί σε ολοκένουργια Λαμποργίνη. Θέλω να σκεφτείς καλά και έξω από τα όρια που έχεις μάθει να σκέφτεσαι για να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Μπορεί ένα παλιό σαράβαλο και μάλιστα διαφορετικής μάρκας, ξέρω εγώ, Cinquecento, μικρό, να μετατραπεί εντελώς σε μια νέα Λαμποργίνη? Πρόσεξε τα όρια που σκέφτεσαι. Αν σκέφτεσαι με όρια, δεν θα απαντήσεις. Μπορεί να αλλάξει την κατάσταση που κατέληξε σε κάτι νέο από την αρχή. Αν σου πω ναι, τι μπορείς να σκεφτείς πάνω σε αυτό? Πώς θα μπορούσε να γίνει? Ίσως κάποιοι το βρήκατε, έτσι. Άκουσε να δεις. Αν δεν έχεις σκεφτεί τη λύση μέχρι τώρα, είναι γιατί σκέφτεσαι με πλαίσια. Σκέφτεσαι ότι το ένα είναι εντελώς διαφορετική μάρκα
με διαφορετικό αμάξωμα, διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, μηχανικά μέρη και απόδοση. Πώς είναι δυνατόν να μετατραπεί σε κάτι άλλο εφόσον η κατασκευή του είναι διαφορετική από την αρχή που δημιουργήθηκε? Η λύση λοιπόν είναι μία. Μία ολοκληρωτική αλλαγή χρειάζεται και ολοκληρωτική ανακατασκευή. Οι μηχανικοί ξέρουν. Οτιδήποτε δεν χρησιμεύει και δεν ταιριάζει για να υποστηρίξει μια Lamborghini πετάγεται και αλλάζεται με ειδικά ενισχυμένα μέρη, ακόμα και με πατέντες, ικανά να είναι μέρος μιας Lamborghini. Και ποια μέρη είναι πιο ταιριαστά με τα μέρη Lamborghini? Μα τα ίδια τα αυθεντικά μέρη που απαρτίζουν μια αυθεντική Lamborghini. Οπότε τι κάνουμε? Αλλάζουμε λοιπόν όλο το παλιό διαφορετικό αυτοκίνητο και το μετατρέπουμε σε Lamborghini. Στην ουσία καταστρέφουμε και εξαφανίζουμε αυτήν την ουσία, παιδιά. Αποδομούμε, καταστρέφουμε, εξαφανίζουμε, γκρεμίζουμε, κατεδαφίζουμε και με το παλιό, αντικαθιστώντας το με το νέο πανίσχυρο. Μα θα μου πεις, δεν μετατρέψαμε το παλιό, αλλά δημιουργήσαμε μια νέα Lamborghini από την αρχή. Αυτό ακριβώς σου λέω. Σε τι εξυπηρετεί να διατηρήσεις κάποια μέρη από το παλιό αυτοκίνητο και να προσθέσεις επάνω κάποια μέρη μιας Lamborghini? Πού εξυπηρετεί? Πουθενά. Αν αφήσεις μέρη από το παλιό αυτοκίνητο προσπαθώντας να συνθέσεις το καινούριο, φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει? Τα παλιά και σκουριασμένα μέρη δεν έχουν ισχυρή υποδομή να αντέξουν τη δύναμη που βγαίνει από τον πανίσχυρο κινητήρα του νέου αυτοκίνητου αυτού. Το αποτέλεσμα θα είναι να διαλύσουν και να διαλυθεί και το νέο μαζί. Θα το παρασύρουν, δεν θα μείνει. Πάει το όνειρο, πάει ο στόχος. Δεν, άκου το, δεν μπορείς να αφήσεις κομμάτια, μέρη, τεμάχια του παλιού εαυτού σου όταν θες να συνθέσεις νέο μέλλον. Χρειάζεται να συνθέσεις νέο εαυτό ικανό να υποστηρίξει το μέλλον που ονειρεύεσαι. Κάντο, ξέρω, κάδρο αυτό. Όμως είναι η αλήθεια του εγκεφάλου αυτή. Δεν μπορείς να έχεις διαφορετικό μέλλον εάν εξακολουθείς να διατηρείς αρνητικά κομμάτια του παρελθόντος που είναι σκουριασμένα και σε εμποδίζουν να εξελιχθείς. Ούτε μπορείς να χτίσεις καινούργια πολυκατοικία πάνω σε παλιά μονοκατοικία. Μόνο αν γκρεμίσεις και απομακρύνεις μάλιστα και τα μπάζα από την παλιά κατοικία θα μπορέσεις να σκάψεις και να δημιουργήσεις με νέα ισχυρά θεμέλια και να σηκώσεις μια πολυόροφη οικοδομή. Χρειάζεται να καταστραφεί, όπως λέει η ψυχολογία, η παλιά ταυτότητά μας για να δημιουργηθεί καινούρια. Αυτό κάνει η ψυχολογία, παιδιά. Η ενεργός ψυχολογία, η θεραπευτική ψυχολογία. Σου γκρεμίζει, σου καταστρέφει, χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Καταστρέφει την ταυτότητα την παλιά σου για να σου δημιουργήσει τη νέα σου πανίσχυρη ταυτότητα. Και θα σ' αρέσει κιόλας. Σε καταλαβαίνω απόλυτα για όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε, το τι σκέφτεσαι. Δεν θα σου συγχωρήσω όμως, εφόσον βλέπεις ότι σε επηρεάζει αρνητικά, αν σε επηρεάζει, σε όσους επηρεάζει, σε ό,τι δεν σου αρέσει, να μην κάνεις κάτι γι' αυτό ώστε να το αλλάξεις σε κάτι που σε ευχαριστεί. Δεν δικαιολογείσαι σαν ανθρώπινη οντότητα. Και το να είναι έτσι η κατάσταση στον κόσμο δεν είναι δικαιολογία. Ξέρεις, όταν ανακάλυψα τι γίνεται με τον άνθρωπο και αποφάσισα να επενδύσω σε σπουδές υγείας, θέλησα να το κάνω ολοκληρωτικά για να μην έχω κανένα κενό. Και εξωτερικά σωματικά και εσωτερικά κεφαλικά. Θέλησα να γίνω διατροφολόγος, αθλητικός διατροφολόγος, προπονητής και ψυχολογικός σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης. Και όσο σπούδαζα και έμπαινα στην ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, όσο έβλεπα το πόσο συνδυάζονται όλα αυτά μεταξύ τους σαν ένα, τόσο έβρισκα μία μαγεία μέσα σε αυτό.
Και όσο έβρισκα μία μαγεία μέσα σε αυτό, δεν αρκέστηκα στις πτυχιακές μόνο γνώσεις. Δεν έχω σταματήσει μέχρι σήμερα να ασχολούμαι με αυτά τα τρία θέματα της ανθρώπινης ολότητας. Γιατί όμως πιστεύεις ότι κάθομαι τόση ώρα και λέω για όλα αυτά για μένα, όλα αυτά για μένα, έτσι, για τις σπουδές και όλα αυτά? Θέλω να σου επισημάνω ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος στον γραμμικό αυτό χρόνο που ζούμε να αποκτήσει πληρότητα του τι πρέπει να κάνει, δεν φτάνουν μόνο τα πτυχία, δεν φτάνουν μόνο οι γνώσεις, ούτε οι μερίδες, συνέδρια κτλ. Όλα αυτά για να λειτουργήσουν καλά χρειάζονται τρία πράγματα, τρία εργαλεία, τα οποία δεν θα στα δώσει κανένα πτυχίο και τα οποία έρχονται με το πέρασμα του χρόνου. Και όσο ο χρόνος περνάει, τόσο μένουμε πίσω αν δεν επενδύσουμε να τα αποκτήσουμε. Και ξέρεις ποια είναι αυτά? Ηλικία και βιώματα, εμπειρίες, πείρες, πειραματισμοί, τεστ. Γιατί όλο αυτό θα φέρει το τρίτο μεγάλο εργαλείο που είναι, θα λέγαμε, η μπουλντόζα που σαρώνει. Και αυτό είναι η αντίληψη. Να έχεις μύτη να κατανοείς, γιατί η γνώση θα σου δώσει την ανατομία μιας κατάστασης, η πείρα θα σε μάθει να ελύσεσαι και να εντοπίζεις, αλλά η αντίληψη είναι αυτή που θα σου δώσει τη λύση. Όσο λοιπόν αφήνεις το χρόνο να περνάει, τόσο απομακρύνεσαι από το να αποκτήσεις αυτά τα καταπληκτικά εργαλεία. Είναι κρίμα να επενδύουμε το χρόνο και την ενέργειά μας σε αρνητισμό και το τι μας λείπει και τι θα μπορούσαμε να έχουμε, και να μην κάνουμε κάτι για να έχουμε και να είμαστε. Αυτό από μόνο του θα σε πάει τόσα επίπεδα μπροστά που ούτε φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβεί εκείνη τη σεζόν που θα έχεις φτάσει εκεί. Γι' αυτό σου λέω, ο χρόνος είναι επένδυση. Απόκτησε γνώση, απόκτησε πείρα, πειραματίσου τα αυτά, μάθε τα, απόκτησε αντίληψη. Δεν ξέρω, βρες τον τρόπο. Έχω πολλά βίντεο πάνω στο playlist που έχω στο YouTube με την ψυχολογία. Η ψυχολογία και νόμος της έλξης, λέει μέσα. Τα οποία αυτά δεν είναι μόνο αποτελέσματα που αναφέρω σπουδών. Είναι το μεγαλύτερο μέρος εμπειριών. Η γνώση ήρθε να μου τα δέσει και να μου τα πιστοποιήσει. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Και εγώ όταν το αντιλήφθηκα είπα, πρέπει να κάνω κάτι. Μα έχει κόπο χρόνο. Θα κάνω κάτι. Πού θα επενδύσω το χρόνο μου? Καλύτερα να επενδύσω το χρόνο μου και ας περάσει καιρός εκεί, ώστε κάποια στιγμή να είμαι ok, παρά να περάσει η ζωή μου άσκοπα με μία μουρμούρα. Βαριέσαι? Δεν θες να ασχοληθείς γιατί θα έχει χρόνο και διάρκεια? Ok. Σε δύο πράγματα έχεις να επενδύσεις. Είτε σε χρόνο είτε σε χρήμα. Πλήρωσε να μάθεις. Δεν ξέρεις πού να πας, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ok, να σου πω, είμαι κι εγώ εδώ. Είναι ειδικότητες όλα αυτά. Έτσι, θες να κάνεις κάτι στο σώμα σου, μια αλλαγή. Θες να κάνεις κάτι στην ψυχολογία σου, μια αλλαγή. Είμαι κι εγώ εδώ. Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα ελεύθερα, κάτω είναι σύνδεσμοι, μη φοβηθείς.
να πιούμε έναν καφέ μαζί, μη φοβάσαι, για αυτή τη συνάντηση δεν θα σε χρεώσω. Να πιούμε έναν καφέ μαζί και να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε και να σου δώσω οδηγίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή που ζούμε. Δεν μπορείς αλλιώς. Είτε θα επενδύσεις σε χρόνο, είτε θα επενδύσεις σε χρήματα για να μειώσεις το χρόνο. Πόσο πολύτιμο το έχεις μέσα σου? Αν το έχεις πολύτιμο μέσα σου να εξελιχθείς και να φύγεις από μια κατήφια, τι να σου πω τώρα, αν σου έλεγαν ότι σε αυτό το χωράφι έχει ένα θησαυρό, δεν θα επένδυες το χρόνο σου και τα χρήματά σου να αγοράσεις το χωράφι και να σκάψεις μέχρι να βρεις το θησαυρό, ο οποίος θα είναι, λέει, ανεκτίμητος, έχει ένα δισεκατομμύριο, δεν θα το έκανες? Αν για σένα είναι πολύτιμο, κάτι πρέπει να κάνεις, νομίζω. Αυτά είχα να σου πω, δεν ξέρω αν σε βοήθησα λίγο έτσι στο ξύπνημα, αλλά εάν θες πραγματικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, χρόνος ή χρήμα. Εντάξει, πάλι θα σου πω, εάν θες να τεστάρεις, στείλε μου και μήνυμα. Τίποτα. Σε κούρασα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο.